Έπειτα από πολύ ωραίες συζητήσεις με την παρέα μου, κατέληξα σε ένα πολύ απλό συμπέρασμα. Τι θέλει ένας οδηγός από ένα αυτοκίνητο? Οικονομία, τεχνολογία και ασφάλεια. Και πώς επιτυχάνεται η οικονομία? Με έναν κινητήρα μικρής χωρητικότητας, turbo, ο οποίος να ακολουθεί τη φιλοσοφία downsizing. Και τι είναι το downsizing? Downsizing. Εγώ θα σας πω για το downsizing. Για να δούμε, ποιος θα με πείσει. Πραγματική φιλοσοφία του downsizing είναι δημιουργία μικρών σε χειμισμό κινητήρων με πολύ μικρή κατανάλωση, χαμηλούς ρήπους και ταυτόχρονα επιδόσεις. Μια αντίληψη, θα μπορούσε να πει κανείς, φιλοσοφία που έχει μπει στη ζωή μας εδώ και καμιά 7 ετία και θα αρχίσει να μπαίνει όλο και περισσότερο. Θα διευρυνώ από εδώ και πέρα όλους τους κινητήρες που θα κατασκευάζονται. Τώρα, μικρός κινητήρας και επιδόσεις πώς παίζει? Εδώ έρχεται το turbo που τα δίνει όλα. Μπορεί να σημειώσει τελική ταχύτητα πάνω από 190 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η επιτάχυνση 0 έως 100 χιλιόμετρα έρχεται σε λίγο παραπάνω από 10 δευτερόλεπτα. Τι βοηθάει σε αυτό? Προφανώς και η κλιμάκωση του κυβωτίου ταχυτήτων. Και επειδή ποτέ δεν ξεχνάω τη γυναικεία μου φύση, όσες δεν θέλουν να κουράζονται με το αμπραγιάζ, ότι υπάρχει απλά και αυτόματο, αυτό τίποτα άλλο. Αυτόματο DSG κυβότιο 7 σχέσεων. Ναι, α, δεν με αφήνεις από και τίποτα, μόνο σου τα λες όλα. Και μιλώντας για downsizing, να πούμε ότι το πόλο που έχουμε είναι χιλιάρι. Έχουμε τον χιλιάρι κινητήρα που αποδίδει 95 άλογα και με ροπή 16,3 χιλιό. Γραμμόμετρα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι ο κινητήρας αυτός είναι αλουμινένιος, τρικύλινδρος. Το συγκεκριμένο πόλο είναι η έκδοση Blue Motion. Τι είναι το Blue Motion? Είναι ένα πακέτο, ένα σύνολο τεχνολογιών και επιλογών με το οποίο η Volkswagen εξοπλίζει διάφορα μοντέλα της. Μάσκα κλειστού τύπου για να μην υπάρχει αντίσταση στον αέρα. Προφυλακτήρες εμπρός πίσω με ενσωματωμένα αεροδυναμικά βοηθήματα. Αεροτομή τύπου P πίσω ψηλά στην πέμπτη πόρτα. Μαρσπιέδες οι οποίοι έχουν συνέχεια στην αεροδυναμική λογική του εμπρός προφυλακτήρα. Λάστιχα χαμηλής τριβής και κάτι επίσης σημαντικό, το αυτοκίνητο είναι χαμηλωμένο κατά περίπου ένα πόντο. Α, και το ότι από κάτω το πάτωμα του αυτοκίνητου, το λεγόμενο bottom flat, είναι επίπεδο, ούτως ώστε οι άνεμοι όταν περνούν κάτω από το αυτοκίνητο να μην δημιουργούν αντιστάσεις. Πες μου τι σε έχω εντυπωσιάσει. Κάθε φορά. Όλο αυτό, αν το συνθέσουμε, η κατανάλωση που στην προκειμένη περίπτωση εργοστασιακά δίνεται στα 4,1 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, περνάει και μέσα από αυτό. Έτσι λοιπόν η θεωρία του downsizing σε συνδυασμό με την τεχνολογία Blue Motion αποσκοπεί στην ελάφρυνση στην τσέπη του καταναλωτή. Όλο λοιπόν 1,0 TSI Blue Motion. Και για όσους αφορούν, η τιμή του από 14.000 ευρώ με όφελος απόσυρσης. Downsizing. Τι είναι το downsizing? Downsizing σημαίνει ότι έχουμε έναν μικρό κινητήρα σε κυβισμό, ο οποίος όμως είναι και αποδοτικός, συνάμα είναι και οικονομικός. Για να γίνει βέβαια αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε turbo. Σαν ζωντε ζαβού είναι αυτή τη στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μικρός κινητήρας και εδώ χιλιάρι έχουμε. Γκολφ όμως. Και πόσα άλογα? Σωστά, TSI και εδώ. Εδώ όμως επειδή έχουμε γκολφ, μεγαλύτερης κατηγορίας αυτοκίνητο, 115 ύπη. Μέση κατανάλωση 4,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, αλλά και από επιδόσεις το λέει η καρδούλα του. 0% σε 9,4 δευτερόλεπτα και τελική που ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα. Blue Motion. Σε πολλά μοντέλα της Volkswagen. Για να έχουμε οικονομία λοιπόν, δεν αρκεί μόνο ο κινητήρας. Χρειάζονται και κάποια επιπλέον στοιχεία που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Μάσκα μπροστά κλειστού τύπου για καλύτερη αεροδυναμική. Ελαστικά με μειωμένη τριβή για καλύτερη κύληση. Ειδικοί προφυλακτήρες και πλαϊνά μαρσπιέ που βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Και αν το παρατηρήσεις, η απόσταση από το έδαφος έχει μειωθεί κατά 1,5 ολόκληρο εκατοστό σε σχέση με τα υπόλοιπα γκολ. Όλα αυτά μαζί, σε συνδυασμό με start and stop, μας βοηθούν στη χαμηλή κατανάλωση. Πέρα από αυτά όμως, έχουμε και διαφορετικές επιλογές για κυβότια ταχυτήτων. Εξάρι χειροκίνητο στη δική μας περίπτωση,
και υπάρχει και αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, κάνοντας την οδήγηση ακόμα πιο εύκολη και λειτουργική. Για εμάς τις γυναίκες. Και όχι μόνο. Εμείς δηλαδή δεν έχουμε δικαίωμα στο αυτόματο. Το εσωτερικό του, όπως βλέπεις, δεν έχει διαφορές με τα υπόλοιπα Golf. Οθόνη αφής στο κέντρο, προσφέρει και αρκετές επιλογές συνδεσιμότητας με smartphone, να ακούς τη μουσική που έχει περασμένη στο κινητό σου, να μιλάς ασφαλώς μέσω Bluetooth χωρίς να χρειάζεται να πιάνεις τηλέφωνα και να μην χάνουμε την προσοχή μας. Και ο χώρος για τις αποσκευές ήταν τα 380 λίτρα. Τώρα θα θες να μάθεις και την τιμή του. Άμως είναι εύκαιρη. Από 17.540 ευρώ με το όφελος απόσυρσης. Λοιπόν, κατέληξες. Όχι.